θέλουμε και από τη σημερινή συγκέντρωση, με αφορμή μάλλον τη σημερινή συγκέντρωση, να καταγγείλουμε το νέο απαράδεκτο έγγραφο, τη νέα απαράδεκτο εγκύκλιο που βγήκε χθες 8 Ιουλίου από τον γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον Κατζαρό, ξεπερνώντας ακόμα και το χειρότερο εαυτό του, μέσα στο κατακαλό καιρό, συνεχίζει με τις απειλές και την τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το ζήτημα της αξιολόγησης. Τι μας λέει ξανά δηλαδή ο γραμματέας? Ότι όποιος δεν συμπράττει, λέει, καθιονδήποτε τρόπο στην αξιολόγηση, θα του επιβληθούν ποινές, και ξαναεπαναφέρει το άρθρο 56 του νόμου 48-23. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ξανά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι αδυνατεί να κατανοήσει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να συμπράξουμε στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών μαθητών και σχολείων. Δηλώνουμε ξεκάθαρα σε κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη αυτή εγκύκλιο. Καλούμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών και όλους τους συναδέλφους να είμαστε σε ετοιμότητα, να μην τολμήσουν να πειράξουν ούτε ένα συνάδελφο που συμμετέχει στις συλλογικές μας αποφάσεις σε περιφερειακές μορφές, και θεωρούμε αναγκαία και επιβεβλημένη κινητοποίηση των συλλόγων και της Ομοσπονδίας την επόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Παιδείας. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, πάντα πιστοί στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, πάρα πολλά τμήματα και λίγους μαθητές ανά τάξη, προχωράει σε συγχωνεύσεις των τμήματων, τα οποία τμήματα έχουν πληθώρα γνωματεύσεων παράλληλης στήριξης. Ενώ τη στιγμή που υπήρχαν θετικές εισηγήσεις των Σχολικών Συμβούλων και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πειραιά για την αναγκαιότητα των κατατμήσεων των τμήματων, και ενώ υπήρχαν και οι αντίστοιχες αίθουσες στα σχολεία. Στον Πειραιά συγχωνεύονται 20 τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, για να φέρουμε και παραδείγματα. Χάνονται 20 τμήματα και από τα δημοτικά χάνονται το 3ο, το 10ο, το 11ο, το 14ο και το 20ο τμήμα Κερατσινίου, Δημοτικού Κερατσινίου. Στον Κορυδαλό χάνονται τμήματα από το 4ο Δημοτικό Κορυδαλού, 6ο, 8ο, 9ο, 16ο. Από την Νίκαια από το 2ο, από το 10ο και το 14ο Δημοτικό. Και από τον Πειραιά το 40, από το 46ο Δημοτικό. Και από τα νηπιαγωγεία του Κορυδαλού χάνονται από το 3ο Δημοτικό. Και χάνεται και τμήμα από το, από το νηπιαγωγείο της χώρας των Κυθύρων. Στο δικό μας σύλλογο, στο Σχολείο Ευθύνης, για να φέρουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Στο 14ο Δημοτικό Κερατσινίου, τάξη 5η Δημοτικού, για το 2024-2025, που έχει 46 μαθητές, 8 γνωματεύσεις και 6 αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου στο ΚΕΔΑΣΥ, θα μείνει με 2 τμήματα. Στο 11ο Δημοτικό Κερατσινίου, η πρώτη τάξη που θα σχηματιστεί για το 2024-2025, που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η πρώτη τάξη, έχει 23 εγγραφές και μία επανεπίθεση, δηλαδή 24 παιδιά, μία γνωμάτευση με αυτισμό παιδικής ηλικίας και 3 ακόμα γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ, και δεν εγκρίθηκε η κατάτμησή της. Στο 3ο Δημοτικό Κερατσινίου, η φετινή 4η Δημοτικού, έχει 7 εγκεκριμένες παράλληλες, οι 3 παράλληλες με αυτισμό. 3 αιτήσεις στο ΚΕΔΑΣΥ με 46 μαθητές και έμειναν 2 τμήματα. Στο 10ο Δημοτικό Κερατσινίου, η 4η τάξη έχει έναν αυτισμό, 2 ΔΕΠΗ. Έχει συγχωνευτεί. Δεν γίνονται 2 τμήματα. Στο 20ο Δημοτικό Κερατσινίου, τα 2 τμήματα της 4ης γίνονται 1 με 23 μαθητές, με 7 γνωματεύσεις, και από τις 5 παράλληλες θα αφήσουν μόνο 2. Πραγματικά, πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα, τα οποία θα μετατραπούν σε μια ορολογιακή βόμβα και ο εκπαιδευτικός δεν θα μπορεί να κάνει απρόσωπο αυτό το έργο του? Ζητάμε εδώ και τώρα αυτή η απόφαση να πάρθει πίσω και να μην γίνει καμιά συγχώνευση τμήματος, να δοθούν όλες οι παράλληλες ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, και πραγματικά όλα αυτά να μείνουν στα χαρτιά και να μην προχωρήσουν. Διαμαρτύρεται για την πρόταση της Διεύθυνσης ΓΑΜ Αθήνας να προτείνει συγχώνευση 14 νηπιαγωγείων, στην ουσία κλείνοντας 8, δημιουργώντας 6 πολυθέσια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υποβάθμιση του ρόλου και των νηπιαγωγών και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών στην τάξη, και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει, το σύμβαγμα ουσιαστικά μαθητών σε 25 τμήματα, τη μείωση των προσλήψεων, την κατάργηση των οργανικών θέσεων και την αύξηση του αριθμού των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ζητάμε αυτή η πρόταση να πάρθει πίσω. Παράλληλα με τη λήξη των εγγραφών, είχαμε κλείσιμο 6 τμήματων σε νηπιαγωγεία και άλλα 6 στην πρώτη δημοτικού, καθώς η διεύθυνση προχώρησε σε υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών και στην ουσία στίβευμα των μαθητών. Δεν δεχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τα τμήματα ένταξης, πάρα πολλά τμήματα ένταξης, στη γάμα διεύθυνση όλο το χρόνο ήταν κλειστά, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, καθώς και κάποια στιγμή, όποτε συνέβαινε με απουσία εκπαιδευτικού, έκλειναν τμήματα και υπήρχε αναστολή λειτουργίας του ολοήμερου τμήματος. Ζητάμε αυτό το πράγμα να σταματήσει, να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις και να πάρθουν πίσω οι αναστολές, οι συγχωνεύσεις των τμήματων και καμία συγχώνευση τμήματος να μην γίνει, καθώς τα τμήματα σε καμία περίπτωση και λόγω των απαράδεκτων κτηριακών υποδομών δεν μπορεί να λειτουργήσουν με 25 μαθητές και με ελάχιστο προσωπικό. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, γιατί δεν θα δεχτούμε να ισοπεδώνονται οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας. Στο σύλλογό μας, με το κλείσιμο των μαθημάτων, ανακοινώθηκε το κλείσιμο δύο τμήματων. Ένα στο νηπιαγωγείο του Διονύσου και άλλο ένα τμήμα κλείνει στο 10ο Ακαρνό. Αξίζει, σαν τον κλέφτη ήρθε να κάνει να το ανακοινώσει για να προλάβει αντιδράσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Μάιο είχε ανακοινωθεί το κλείσιμο δύο τμήματων στην νηπιαγωγεία του Αγίου Στεφάνου. Η άμεση κινητοποίηση του Συλλόγου σε συμπόρευση, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων του Διονύσου έφερε τη διεύθυνση σε τέτοια θέση ώστε να πάρει πίσω την απόφαση. Το γεγονός μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε σε συμπόρευση με τους συλλόγους και τις ενώσεις γονέων. Καμιά απόφαση δεν είναι οριστική. Ζητάμε να μην γίνεται καμιά μετακίνηση μαθητών εκτός των γεωγραφικών ορίων του σπιτιού, της διαμονής του. Καταλαβαίνουμε τι συνεπάγεται αυτό για την απρόσκοπτη πρόσβαση που πρέπει να έχουν οι μαθητές μας στα σχολεία τους. Είμαστε εδώ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Αττικής, η σύλλογή μας και ΕΛΜΕ, για να στείλουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Πρώτον, ότι αυταρχισμός δεν θα περάσει, απαντώντας και στο τελευταίο κείμενο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Και δεύτερον, δεν θα περάσω συντήξη, χωνεύση, καταργήση τμήματων. Στην περιοχή μας, και αυτό είναι ευθύνη και της περιοχικής διεύθυνσης, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 2004 το ειδικό σχολείο Πύρωνα, το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι στα χαρτιά. Καμία δημοτική αρχή, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ δεν το στέγασε, και αυτά τα παιδιά στηβάζονται στο ιστορικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη στην Κεσαριανή και στα σχολεία ΕΛΕΠΑΠ στο Παγκράτη. Είναι ανάγκη εδώ και τώρα να στεγαστεί το σχολείο και να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες και μαζικές σχολείες. Ένα. Δεύτερον, να μην υπάρξει καμία σύνδεξη χώνευση τμήματων. Και στο δικό μας σύλλογο δημιουργούνται πολυπληθή τμήματα στην πρώτη δημοτικού. Μιλάμε για 23-24, που δεν μπορούν πραγματικά ό,τι και να κάνουν οι εκπαιδευτικοί να δουλευτούν τα παιδιά αυτά, να στηριχτούν. Και έχουμε και για δεύτερη χρονιά κατάργηση δεύτερου τμήματος ένταξης στο τρίτο δημοτικό Πύρωνα. Πέρυσι με την ίδια λογική έγινε κατάργηση του δεύτερου τμήματος στο πρώτο δημοτικό Κεσαριανής. Ποια είναι η δικαιολογία? Δεν πιάνουν το 251 αριθμό μαθητών τα σχολεία. Και τα δύο σχολεία πράγματι δεν έχουν 251 μαθητές, έχουν 240. Τόσο μεγάλη διαφορά. Όλα αυτά τα παιδιά, δεκάδες παιδιά, θα μείνουν αβοήθητα. Ζητάμε να λειτουργήσουν εδώ και τώρα τα δύο τμήματα, να δημιουργηθούν ένταξης. Τα δεύτερα αυτά, να δημιουργηθούν τμήματα ένταξης όπου δεν υπάρχουν και να υπάρξουν προσλήψεις, διορισμοί μόνιμοι και προσλήψεις, έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι την 1η Σεπτέμβρη στα σχολεία. Δεν θα σταματήσουμε εάν δεν ικανοποιηθούν τα δικαιώματά μας. Συνεχίζουμε.